Ξαναχτύπησε ο Ρίχτερ χθες και σήμερα με συνέντευξη. Oh. Φοβερή. Ποιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας στα Καλάβρητα. Είχαν προηγηθεί οι εκτελέσεις 60 Γερμανών στρατιωτών. Αυτόν υπερασπίζωσταν όταν έγραφε ό,τι έγραφε για την Κρήτη. Και να τελειώνουμε το 49, πήρατε τις αποζημιώσεις σας Έλληνες. Ο φιλέλληνας Ρίχτερ. Με κάτι παλιοσίδερα τα αποσυναρμολογημένα που στείλαν οι Γερμανοί και κλείσαμε. Μάλιστα. Καλημερίζω τον νομικό, τον Σαράντο Θεοδωρόπουλο, που άλλιευσε χθες. Η αλήθεια είναι φορτισμένος και ο ίδιος. Την Ειδησάρα, ξαναχτύπησε ο Ρίχτερ. Καλημέρα κύριε Θεοδωρόπουλε. Μας ακούτε? Ακούω. Λοιπόν. Μια χαρά σας ακούω. Απλά είμαι πάρα πολύ φορτισμένος, με συγχωρείτε. Όλοι. Ειλικρινά είμαι φορτισμένος. Όλοι. Αλλά θέλω να πω ότι ό,τι ακουστεί από εδώ και κάτω, θα το επαναλάβω, είναι χάρισμα στους υπερασπιστές του Ρίχτερ στην Ελλάδα. Αφήνω τους συντοπίτες του. Αυτοί που έστρεψαν για την ακαδημαϊκή ελευθερία δεκτή, την ελευθερία του πνεύματος δεκτό και το άδικο των επιθέσεων που υπέστη από την τοπική κοινωνία. Λοιπόν κύριε Θεοδωρόπουλε, τι είναι αυτή η συνέντευξη? Αυτή λοιπόν η συνέντευξη, κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από την ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος δεν είναι μόνο η συνέντευξη. Είναι ότι εγώ δεν θυμάμαι άνθρωπο, διαψεύσετε με εσείς που είστε δημοσιογράφος στην Κρήτη, να έχει εξεγείρει εναντίον του το λαϊκό ανάθεμα τα τελευταία χρόνια όπως το εξήγηρε ο κύριος Ρίχτερ. Φωνιάδες, εγκληματίες, αυτή τη λαϊκή οργή εναντίον του να έρθουν άνθρωποι από το Αστέρι, από το Αμάρι, από τη Διάνο, από την Κάντανο, από την Κίσαμο, στο Ηράκλειο, την ημέρα της αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα για να τον αποδοκιμάσουν, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ. Στο Ρέθυμνο για την ιστορία. Στο Ρέθυμνο. Ναι. Διαψεύστε με, αν έχω λάθος σε αυτό, όχι, να το ακούσω. Όχι, δεν έχετε λάθος, απλά τότε υπήρχε η απάντηση ότι αυτοί που μαζεύτηκαν, είπε ο Ρίχτερ, επειδή φοράγαν μαύρα πουκάμισα, ούτε αυτό δεν ξέρει τι σημαίνει για την Κρήτη, ήταν νεοναζί, ήταν χρυσαυγίτες και τον γιουχάριζαν, καταλάβατε. Ωραία, μπράβο του λοιπόν. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι θα έπρεπε να σιωπά τον Ιούνιο, το κάθε καλοκαίρι ο κύριος Ρίχτερ που έχουμε τις επαιτίους των ολοκαυτωμάτων και των σφάγων. Δεν θα έπρεπε να μιλάει. Οι άνθρωποι που μιλάνε όταν έχουν εξεγείρει τέτοια αισθήματα στην κοινωνία, που μιλάνε και γιατί μιλάνε, αυτή τη στιγμή δεν λέει τίποτα για την Κρήτη ο κύριος Ρίχτερ. Είναι πολύ προσεκτικός στη συνέντευξη. Λέει για όλα τα πάντα. Γιατί ξέρει ότι θα ξανασηκώσει τη μήνη. Όμως βγαίνει για να βασανίσει με την ανάμνηση του ονόματός του και να προκαλέσει περισσότερο πόνο στους ανθρώπους που πονάνε ακόμα. Προχτές μίλησα στο Κοντομαρί, κύριε Σαχίνη, το Σάββατο. Ναι, ναι. Έτσι, βρέθηκε άνθρωπος, ο κύριος Παπαδάκης, 87 ετών, μάρτυρας της εκτέλεσης, και ο καημός του ανθρώπου αυτού που μοιράστηκε, που σηκώθηκε 87 χρονών από το κρεβάτι του για να μοιραστεί την εμπειρία του με εμάς, ήταν ντροπή για όσα ανακήρυξαν τον κύριο Ρίχτερ επίτιμο διδάκτορα. Δεν μας είπε ο κύριος Παπαδάκης συγκινημένος για τα δύσκολα χρόνια που πιθανότατα πέρασε μετά την εκτέλεση, όταν είχαν εκτελέσει τους συγγενείς τους, όταν μας είπε για τα συναισθήματα που βίωσε με την απόφαση να κάνει τον κύριο Ρίχτερ επίτιμο διδάκτορα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που λέει ο κύριος Ρίχτερ, ότι για την πείνα έφταιγαν οι Ιταλοί, ότι δεν ήταν έγκλημα πολέμου τα Καλάβρητα, ότι γενικά παντού ήταν ιταλική ζώνη στις περισσότερες περιοχές τις κατεχόμενες και επομένως νομικά ευθύνονται οι Ιταλοί για τα περισσότερα πράγματα. Το έχω έρθει, ξέρετε, σε ευθύτατη αντιπαράθεση και με τον κύριο Χάγκεν Φλάισερ και με τον κύριο Βερέμι και τελευταία με τον φίλο μου τον Χριστόφορο, τον Κριστόφ Σμιν Γουστάβους που είναι στο Respect for Greece. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους διαφωνούμε για την πολιτική διαχείριση της μνήμης σήμερα
επιστημονικά τον έχουν απογυμνώσει, έχουν αποδείξει ότι πρόκειται περί επιστημονικού σαλτιμπάγκου. Δεν θα απαντήσουμε περισσότερο. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Οι πηγές που χρησιμοποιεί ο κύριος Ρίχτερ, έχει πει ο κύριος Σάκενφλάισερ ότι οι πηγές που χρησιμοποιεί είναι της Βέρμαχτ και κάνει την ίδια χρήση που θα έκανε κάποιος που γράφει την ιστορία της Χούντας, αλλιεύοντας ως απόλυτη αλήθεια τα ανακοινοθέντα του Γεωργαλά, του Παπαδόπουλου και του Πατακού. Αυτός είναι ο κύριος. Μάλιστα. Ακούστε, κάνει κάτι χειρότερο. Δεν δέχεται ότι υπάρχει έγκλημα πολέμου στα Καλάβρητα. Να τα ακούνε οι Καλαβριτινοί αυτό. Να τα ακούνε. Διότι εδώ δεν έγινε σφαγή. 60 εχμαλώτους, προσέξτε διατύπωση, 60 εχμαλώτους πολέμου, άρα ανυπεράσπιστους Γερμανούς στρατιώτες, εκτέλεσαν οι αντιστασιακοί. Γι' αυτό κάηκαν τα Καλάβρητα. Ένα. Δύο. Το μόνο που δέχεται ως έγκλημα πολέμου τελικώς είναι το δίστομο. Αλλά εκεί κάνει κάτι πιο βρώμικο. Τι λέει? Ναι, στο δίστομο, επειδή χάσαν τη μάχη με τους αντάρτες, βγάλαν το μένος τους. Οι αντάρτες πάλι, προσέξτε, δέχτηκαν ότι οι πολίτες πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Αυτό λέει ο κύριος Ρίχτερ. Αυτός είναι ο ιστορικός τον οποίον υπερασπίζονταν κάποιοι με σθένο στην Ελλάδα. Για την ιστορική αλήθεια βέβαια. Καταλάβατε λοιπόν, κύριε Θεοδωρόπουλε, δεν είναι έτσι απλό αυτά που λέει. Κοιτάξτε, κύριε Σαχινή, εάν δείτε, εγώ καλώ και με συγχωρείτε που θα το κάνω από την εκπομπή σας, τον κόσμο να δει την ομιλία μου στο Κοτομάρι. Εκεί βγάζω δύο χάρτες. Ο ένας χάρτης είναι από την επιχείρηση Πάνθυρας στην Θεσσαλία και στην Ήπειρο το Νοέμβριο του 1943. Ο άλλος ο χάρτης είναι ο γνωστός χάρτης, ο οποίος υπάρχει στο ιστορικό αρχείο Κανελόπουλου και αφορά την επιχείρηση για τη σφαγή των Καλαβρίτων. Αν τους προσέξετε και τους δύο χάρτες αυτούς, η μεθοδολογία, δηλαδή ότι αποκλείουμε όλους τους δημόσιους δρόμους που οδηγούν σε μία περιοχή και μετά μία μεγάλη μονάδα, σώμα στρατού, μεραρχία με αυξημένες δυνάμεις, παίρνοντας το δημόσιο δρόμο, κατακαίει όποιο χωριό βρίσκει μπροστά του και δολοφονεί όλους τους κατοίκους, είναι απολύτως η ίδια. Αυτό δεν ονομάζεται αντίπεινα. Αυτό ονομάζεται πόλεμος. Είναι ένας όρος που στη γερμανική στρατιωτική επιστήμη αποδίδεται ως Bandenbekampfung, δηλαδή ο πόλεμος εναντίον των ατάκτων, των συμμοριών, όπως λέγανε οι Γερμανοί. Και αυτό γινόταν στην Ελλάδα. Να τα αφήσουν όλα αυτά και ο κύριος Ρίχτερ και οι υποστηρικτές τους και να δούνε το βιβλίο. Το βιβλίο «Επιχείρηση Πάνθυρας» του κυρίου Κωνσταντινίδη, να δούνε και το χάρτη που υπάρχει στο ιστορικό αρχείο Κανελόπουλου στα Καλάβρητα και να βγάλουν συμπέρασμα. Μάλιστα. Θα με συγχωρήσετε πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη, θα εκτραπώ. Δεν θα μπορέσω να τελειώσω ψυχοραϊμούς. Εντάξει, εγώ θα πω μόνο κάτι. Είναι αυτά τα πράγματα. Και ο Μέρτεν, αυτό δεν λέει. Ο Μέρτεν, ναι. Ο Μέρτεν λέει. Έσωσε Εβραίους. Μάλιστα. Λάθος τα λέτε στην Ελλάδα. Λέτε πάντα τη μία ανάγνωση, λέει ο κύριος Ρίχτερ, που θέλανε να τον κάνουν και επίτιμο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Λάθος τα λέτε. Ο Μέρτεν έσωσε Εβραίους. Δεν τα λέτε καλά. Ναι, αυτό πότε το λέει. Μία μέρα μετά που τελέστηκε η κηδεία του Ισάκ Μιτζάν. Μάλιστα. Του επιζώντος του Ολοκαυτώματος. Λοιπόν. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο, απλά ήθελα έτσι μέρα που είναι για την Κάνδανο, για να μην ξεχνάμε, να θυμόμαστε και τα πουλάκια εδώ που κελαϊδάνε μια χαρά στο να ξαναγράψουν την ιστορία όπως γουστάρουν αυτοί, αν δε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, θα τους αφήσουμε, κύριε Σαχίνη.